Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα που μου έχει ανατεθεί, όταν βγήκαν αυτά τα guidelines, θεώρησα τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί πραγματικά, όπως βλέπετε, το 2020 βγήκαν από την European Society of Endocrinology ακριβώς τα clinical practice guidelines για το τι κάνουμε στην παχυσαρκία. Άρα, λοιπόν, θεώρησα τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό και διαβάζοντάς τα, τον θεώρησα και ικανοποιημένο, γιατί και πριν τα guidelines, λίγος πολύ, εμείς καλύπταμε όλα αυτά τα θέματα που συζητιούνται στα guidelines. Ορισμός, λοιπόν, της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι το κύριος δείκτης που μετράμε την παχυσαρκία είναι το BMI, ο δείκτης μάζας σώματος. Ό,τι είναι πάνω από 30, βλέπετε, είναι κόκκινο. Είναι ο ορισμός της παχυσαρκίας. Και δυστυχώς εδώ θα πω ότι ο μέσος όρος, όπως βλέπετε, των παχυσάρκων είναι περίπου 15%, 16% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσέχτε, είναι σε εποχή κρίσης, 2014. Και βλέπετε ότι η χώρα μας είναι αρκετά ψηλότερα από το μέσο όρο. Πρώτη έρχεται η Μάλτα, μετά η Αγγλία κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς είμαστε αρκετά ψηλά. Και γιατί μας νοιάζει η παχυσαρκία, γιατί όπως βλέπετε. Μήπως υπάρχει pointer, laser, κάτι. Pointer. Υπάρχει. Α, ναι, συγγνώμη. Υπάρχει. Ναι. Όπως βλέπετε, λοιπόν, γιατί μας νοιάζει η παχυσαρκία, γιατί όπως βλέπετε, εδώ είναι οι θάνατοι ανά χίλια άνθρωποι, εδώ είναι το BMI. Και τόσο στους άντρες με το μαύρο, όσο στους και στις γυναίκες με το κόκκινο, όσο ανεβαίνει το BMI, ανεβαίνει και η θνησιμότητα. Βέβαια, και όταν είμαστε πολύ αδύνατοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε εδώ. Και πώς δημιουργείται η παχυσαρκία? Είναι μια διαταραχή μεταξύ της πρόσληψης και της κατανάλωσης ενέργειας. Και σε αυτό το slide που είναι πολύ πολύ αδρό, βλέπετε για ποιο λόγο έχετε έναν ενδοκρινολόγο και σας μιλάει για τα αίτια της παχυσαρκίας. Γιατί πολλές ορμόνες εμπλέκονται τόσο στο μονοπάτι της πρόσληψης, όσο και στο μονοπάτι της κατανάλωσης της ενέργειας. Και βλέπετε διάφορες ορμόνες από το κεντρικό νευρικό σύστημα, από το λιπόδι ιστό, που σήμερα ξέρουμε ότι δεν είναι απλώς μια αποθήκη λίπους, αλλά είναι ένα ενδοκρινές όργανο, η περίφημη λεπτίνη, που αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και μειώνει την πρόσληψη τροφής, παράγεται, είναι η χαρακτηριστική ορμόνη που παράγεται από το λιπόδι ιστό. Το πάνκρεας με την ινσουλίνη. Και πολύ πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι ορμόνες του γαστρεντερικού, χολοκυστοκινίνη, η γκρελίνη που παράγεται από το στομάχι και από άλλα όργανα και που έχει μεγάλη σημασία για το καλό αποτέλεσμα της βαριατρικής χειρουργικής. Όλες λοιπόν αυτές οι ορμόνες μπαίνουν μέσα στην ρύθμιση της πρόσληψης τροφής και της κατανάλωσης ενέργειας, ώστε να φτάνουν στο σωματικό βάρος. Η παθογένεια της παχυσαρκίας, αδρά μπορούν οι μηχανισμοί να διαχωριστούν σε αυτούς που δεν μπορούν να μετατραπούν και είναι διάφοροι παράγοντες γενετικοί, η εθνικότητά μας, μεταλλάξεις μονογενικές ή πολυγενικές και παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ενδρομήτρια ζωή μας, δηλαδή το βάρος της μητέρας, αν είχε διαβήτικη ίσεως κτλ. Και σε παράγοντες που μπορούν να μετατραπούν. Το περίφημο lifestyle, ο τρόπος ζωής μας, δηλαδή η φυσική δραστηριότητα και η δίαιτά μας, το lifestyle που επηρεάζεται από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ενός πληθυσμού, όσο χειρότερη είναι, τόσο έχουμε μια τάση προς την παχυσαρκία, και κάτι που είναι πολύ πιο μοντέρνο, φαίνεται ότι ιδιαίτερα στην παχυσαρκία έχει σημασία και η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου. Τα πολλά ξενύχτια, ύπνος κάτω από 6 ώρες και ύπνος διακεκομένος ή υπνική άπνεα κτλ. Δημιουργούν παχυσαρκία, ευωδώνουν την παχυσαρκία, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Και όπως τονίστηκε και προηγουμένως από τον κύριο Τσακαράκη, μεγάλη σημασία έχει η παιδική παχυσαρκία, την οποία επηρεάζουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που προανέφερα, αλλά επίσης επηρεάζεται και από τους γονείς, δηλαδή έχει βρεθεί καπνίζουν, αν έχουν περίεργα ωράρια δουλειάς κτλ. Τώρα, όταν λέμε παράγοντες που μπορούμε να επιδράσουμε, κυρίως είναι το φαγητό. Γιατί όπως βλέπετε σε αυτή η πρόσληψη τροφής δηλαδή, γιατί όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, η ενέργεια του σώματος, εκείνη που μπορεί να μετατραπεί, δηλαδή η φυσική δραστηριότητα,
αφορά ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της κατανάλωσης ενέργειας, που σημαίνει δηλαδή ότι όσο και να ασκηθούμε, εάν δεν τροποποιήσουμε τον τρόπο της διατροφής μας, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, συγγνώμη εδώ, δεν ξέρω γιατί ξαναβγήκε το slide. Και εδώ βρήκα ενδιαφέρουσα μια υπόθεση που βασίζεται στη θεωρία της εξέλιξης και εξηγεί για ποιο λόγο η υπερινσουλινεμία, αυτό το μεταβολικό σύνδρομο που λέγαμε παλιότερα, δημιουργεί τέτοιους παθογενετικούς μηχανισμούς και έχει τόσο μεγάλη σημασία στην δημιουργία του καρδιαγγειακού προφίλ του παχύσακου. Κατά τη θεωρία λοιπόν αυτή που διατυπώθηκε το 18, στα εκατομμύρια χρόνια που είχαμε τον άνθρωπο κυνηγό, ο οποίος στρεφόταν με ψηλή ποσότητα πρωτεϊνών και χαμηλούς υδατάνθρακες και άρα δεν είχε ανάγκη από ινσουλίνη, έτσι, για να μεταβολήσει, δημιουργήθηκε ένα γονιδίωμα στον άνθρωπο που με χαμηλή ευαισθησία στην ινσουλίνη. Το οποίο βεβαίως γονιδίωμα στη συνέχεια των ετών, όπου άλλαξε η διατροφή μας με μειωμένες πρωτεΐνες και αυξημένους υδατάνθρακες, όταν ο άνθρωπος άρχισε να γίνεται καλλιεργητής, αυξήθηκαν οι ανάγκες στην ινσουλίνη, δεδομένου όμως ότι για πολλά χρόνια η πρόσληψη τροφής ήταν περιορισμένη, αυτό δεν δημιουργούσε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το γονιδίωμά μας, το οποίο είναι χαμηλής ευαισθησίας στην ινσουλίνη, στη σημερινή εποχή που έχουμε άφθονη τροφή, όπως βλέπετε από την πράσινη γραμμή, οδήγησε στην υπερινσουλινεμία και στις κακές επιπτώσεις της υπερινσουλινεμίας σε σχέση κυρίως με τα καρδιαγγειακά. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα αίτια της παχυσαρκίας. Όταν μας έρχεται ένας παχύσαρκος, στις διαφάνειες αυτές θα δείτε, όταν μας έρχεται ένας παχύσαρκος στο γιατρείο μας, τι πιθανότητες έχει να έχει κάποια ενδοκρινοπάθεια. Στο πρώτο βλέπετε τις συχνές, έτσι, δηλαδή ένας παχύσαρκος που θα έρθει μπορεί αρκετά συχνά, αν είναι άντρας, να έχει ανεπάρκεια ανδρογόνων, να έχει δηλαδή υπογοναδισμό. Εάν είναι γυναίκα μία παχύσαρκη, είναι αρκετά συχνό να έχει αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων. Δηλαδή, εδώ είναι οι κλινικές υποψίες που μπορούμε να έχουμε και εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο τον ελέγχουμε, δηλαδή με τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άντρες και στις γυναίκες και οι στραδιόλες στις γυναίκες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αν αυτός ο παχύσαρκος παίρνει φάρμακα και τι φάρμακα. Το λίθιο, ψυχοφάρμακα, κορτικοειδή. Εννοείται ότι οδηγούν σε παχυσαρκία αρκετά συχνά. Επίσης, αν η γυναίκα είναι σε εμεινόπαυση, πρώιμη ή πολύ πιο συχνότερα φυσιολογική εμεινόπαυση. Και εκείνο που... γιατί δεν γυρνάει, να το. Λοιπόν, και εκείνο που θα ήθελα να δείξω, έτσι, να τονίσω, να θέσω στην προσοχή σας είναι ότι σπάνια ένας παχύσαρκος μπορεί να έχει ενδογενή υπερκορτιζολεμία. Σπάνια μεν, όμως θα πρέπει να αποκλειστεί, διότι προφανώς θα πρέπει να θεραπευτεί πριν ξεκινήσουμε όποια διαδικασία για αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η διάγνωση είναι πάρα πολύ, μάλλον το screening είναι πάρα πολύ εύκολο με την δοκιμασία αναστολής που εφαρμόζουμε. Τώρα λοιπόν εδώ πάμε στα πολύ πολύ σπάνια. Βλέπετε ανεπάρκεια αυξητικής, σπανιότατα ένας παχύσαρκος που θα μας έρθει και θα έχει ανεπάρκεια αυξητικής ή υποφυσιακή ανεπάρκεια ή όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε σε αυτό τον πίνακα. Και εκεί που θέλω να τονίσω είναι αυτό εδώ. Πολύ σπάνια ένας παχύσαρκος θα έχει υποθυροειδισμό και μάλιστα βαρύ υποθυροειδισμό, ο οποίος οδηγεί σε παχυσαρκία ή συνοδεύεται. Και βέβαια έχουμε κλασικά κλινικά κριτήρια να δούμε, το μυξίδημα κτλ. Και η διάγνωση είναι πολύ εύκολη. Απλώς τονίζω ότι είναι πολύ σπάνιο αυτό που ο κόσμος θεωρεί πάρα πολύ συνηθισμένο, παχαίνω κάτι έχει ο θυροειδισμός. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο ενός τέτοιου παχύσαρκου για να αποκλείσουμε αυτά τα συνήθη ή λιγότερο συνήθη ενδοκρινικά νοσήματα που συνοδεύονται από παχυσαρκία, μετράμε βεβαίως τις ορμόνες. Εδώ θα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι στην παχυσαρκία αυτή καθεαυτή, χωρίς ενδοκρινοπάθεια, οι ορμόνες έχουν κάποιες δυσκολίες στη μέτρησή τους. Παραδείγματος χάρη, η TSH σε ένα παχύσαρκο μπορεί να είναι αυξημένη
Εδώ είναι ο παθογενετικός μηχανισμός, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Το ίδιο η ελεύθερη ΤΑΦ4 μπορεί να είναι μειωμένη. Το ίδιο η κορτιζόλη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες διαταραχές. Εδώ η τεστοστερόνη έχει μείζωνα προβλήματα μέτρησης, ιδιαίτερα στους παχύσαρκους. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα προβλήματα τα οποία θα τα πρέπει να τα ξέρει ο ειδικός, έτσι ώστε να κρίνει αν ένα παθολογικό αποτέλεσμα είναι λόγω της παχυσαρκίας ή λόγω μιας υποκείμενης ενδοκρινοπάθειας που επανέρχομαι ξανά είναι μάλλον σπάνια. Και περισσότερη προσοχή έχουν ορισμένες ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι υπερήλικες, οι παχύσαρκοι υπερήλικες, όπου εκεί έχουμε ψηλή επίπτωση υποθυροειδισμού, έχουμε μειωμένη τεστοστερόνη στους άντρες και εμμηνόπαυση βεβαίως στις γυναίκες, έχουμε διαταραχές του άξονα, πολύ σχηματικά λέω εδώ αυξημένη ACTH και κορτιζόλη και μείωση της θυϊκής, μείωση της αυξητικής και του IGF κτλ. Και το ίδιο στην εγκυμοσύνη, όπου πρέπει να ξέρουμε ότι φυσιολογικά στην εγκυμοσύνη έχουμε χαμηλή TSH, γιατί βγάζει ο πλακούντας τη χωριακή, και άρα, η οποία έχει δράσει TSH και άρα αναστέλλεται η ενδογενής TSH. Πέφτει η ελεύθερη τεστοστερόνη και βεβαίως δεν μετράμε ποτέ ολικά κλάσματα στην εγκυμοσύνη, γιατί πάντα είναι αυξημένα. Είναι ανεβασμένη η κορτιζόλη για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης και υπάρχουν και διαταραχές στον άξονα της αυξητικής. Άρα λοιπόν, όταν μας έρχεται ένα αποτέλεσμα από το εργαστήριο, θα πρέπει να το περνάμε από ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών επιστημονικό κόσκινο για να δούμε αν πράγματι υποκρύπτεται ενδοκρινοπάθεια ή όχι. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, ήμουν αρκετά χαρούμενη και όλοι στην ομάδα μας όταν είδαμε ότι εδώ είναι το ιστορικό που εφαρμόζουμε, έχουμε καθίσει όλοι μαζί και με τους χειρουργούς και με τους διαιτολόγους και έχουμε κάνει το ιστορικό ενός ασθενούς που έρχεται παχυσάρκου να ελεγχθεί στο γιατρείο μας, η κλινική εξέταση με τα διάφορα στοιχεία και σημεία από τα νοσήματα που προανέφερα, ο εργαστηριακός έλεγχος. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται με τη βοήθεια τώρα των δύο ειδικευόμενων που ασχολούνται, την Ειρήνη και την Ευαγγελάτου και τον κύριο Μουρελάτο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν κάνει τα παιδιά. Και δείχνει έτσι πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά. Λοιπόν, είναι οι οδηγίες για να βρούνε οι παχύσαρκοι το τμήμα διατροφής. Διαβάζω. Απέναντι κτίριο πατέρα. Εμείς είμαστε στο παλιό κτίριο των ιατρείων. Στην είσοδο στα επίγοντα, παρένθεση, δεν μπαίνετε μέσα. Κάνετε δεξιά κάτω στη ράμπα. Πηγαίνετε τέρμα κάτω στο τμήμα διατροφής. Στα σκαλάκια αριστερά, πάνω, ζητάτε το γραφείο διαιτολόγων. Καμιά αμφιβολία για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία με δίαιτα σε αυτό το νοσοκομείο. Λοιπόν, και απλώς εδώ ήθελα να τελειώσω. Και στην Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας που είναι αρχές Μαρτίου, οργανώνουμε στο Μετρό Συντάγματος, είναι πιο εύκολο να το βρείτε από το ιατρείο των διαιτολόγων μας, μια ημερίδα, η Ενδοκρινολογική Εταιρεία, για το κοινό, για όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μαριλένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φανταστική αυτή ομιλία. Έχω να σας πω και να προσκαλέσω τους ενδοκρινολόγους. 4 και 5 Μαρτίου, με αφορμή την ημέρα της παχυσαρκίας, θα γίνει μια ενημέρωση για το κοινό. Τη σχεδιάζουμε ακόμα, δεν την έχουμε ολοκληρώσει, στην οποία σας παρακαλούμε πάρα πολύ να συμμετάσχετε κι εσείς σαν τμήμα από τους διαιτολόγους, τη ΓΑΜΑ Χειρουργική Κλινική και τη ΔΕΛΤΑ και την ΔΕΛΤΑ Χειρουργική Κλινική τώρα. Θα γίνει μία εκδήλωση, είναι και το κύριο Τσακαράκης, για το κοινό. Θα υπάρχουν δηλαδή κάποια στάντς ενημερωτικά με διάφορα φιλάδια. Εδώ στο νοσοκομείο μας. Εδώ στο νοσοκομείο. Και στις 4 και 5 Μαρτίου, εδώ στο Δώμα, οι διαιτολόγοι θα κάνουν ενημέρωση, θα κάνουν μετρήσεις BMI, λιπομετρήσεις φιλοδοξούμε και σας παρακαλούμε να το έχουμε, και αυτό είναι πιασάρικο πολύ. Και θα υπάρχουν και χειρουργοί, έτσι σε ένα χαλαρό ύφος, να ενημερώνουμε τον κόσμο και ελπίζουμε να έχει κάποια επιτυχία. Okay. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε να μας διαθέσετε κάποιους συνεργάτες σας. Απολύτως. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, οι καλύτεροι συνεργάτες στην ενδοκρινολογική είναι κεφαλονίτες, όπως η Ευαγγελάτου και ο Μουρελάτου. Είναι και οι δύο κεφαλονίτες. Και νομίζω ότι θα μπορούν. Όποιος εσείς κρίνετε. Ελπίζω το κοινό να μην είναι τόσο ενημερωμένο, γιατί η Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας ήταν 11 Οκτωβρίου και είναι η πρώτη φορά που αλλάζει. Άλλαξε φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά που αλλάζει και είναι 4 Μαρτίου. Άλλαξε, οπότε ελπίζω να έρθουν οι σωστοί παχύσαρκοι. Έτσι, από το... Και άλλαξε και όνομα. Έγινε ημέρα, Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας. Άλλαξε λίγο το όνομα. Άλλαξε λίγο η. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις για την κυρία Τζανέλα. Τήρησε το χρόνο της και τα είπε όλα τόσο καλά.
Απλώς να πω, επειδή ρωτήσατε, αν θυμάμαι καλά, έχουμε δει γύρω στους... για τους βαριατρικούς μιλάω, όχι όλους τους παχυσάρκους. Ναι. Νομίζω έχουμε γύρω στο νούμερο 50. Προεγχειρητικά και τους ανακολουθούμε. Δεν είναι κακό. Και τους παρακολουθείτε μετά. Το ξέρω ότι τους παρακολουθείτε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή αυτή που έχετε. Οι άρρωστοι το θέλουν πάρα πολύ αυτό, να παρακολουθούνται.